Και μαζί μα τώρα ο Παναγιώτη Πυρόπουλο για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. Παναγιώτη, είναι πραγματικά απίστευτο και ο τρόπο με τον οποίο δικαιολογούσαν τη διακίνηση των χρημάτων. Να πούμε βασικά ότι, αφού τη φαίνεται, στο κέντρο Υγεία Παλαμά στην Καρδίτσα λειτουργούσε μια φάμπρικα παροχή πιστοποιητικών εικονικών βολιασμών, mm -hmm. Με επικεφαλής τη 43 έχουν διοικητική υπάλληλο. Η ίδια, πέντε συγγενεί τη και ένα ακόμα φίλο τη, από ό,τι φαίνεται, είναι αυτοί που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση. Εμπλέκονται σε 68 εικονικέ Δόσει εμβολιασμού που αφορούσαν 46 άτομα, εκ των οποίων μάλιστα 22 αφορούσαν και τη δεύτερη δόση του Α, εμβολίου. Ολοκληρωμένη δουλειά. Ακριβώ. Η δηλαδή. 44χον είχε μετατρέψει ω κράχτε, να σου πω, του συγγενεί τη και τον φίλο τη, προκειμένου να βρίσκει πελατεία, mm -hmm. δηλαδή αρνητέ, που όμω ήθελαν να έχουν και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Χέρι με χέρι ή με καταθέσει σε τραπεζικού λογαριασμού, από 300 έω 600 ευρώ από κάθε αρνητή που πήρε πιστοποιητικό εικονικού εμβολιασμού. Με το συνολικό ποσό τουλάχιστον προ το παρόν, φαίνεται να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Ενδεικτικά να σου αναφέρω ότι σε τρει από του λογαριασμού των εμπλεκομένων βρέθηκαν συγκεκριμένα και ανετιολόγητα, θα σου έλεγα ποσά 2.200 ευρώ, 1.640, 3.500 ενώ σε μία περίπτωση χέρι-χέρι μεταξύ του άλλαξαν 2.200 ευρώ. Τα μέλη τώρα τη εγκληματική οργάνωση και κυρίω οι συγγενεί, mm -hmm. οι έξι δηλαδή από του Ακριβώ, yeah. δικαιολογούσαν τι μεταξύ του συναλλαγές χρησιμοποιώντας ως αιτιολογία των εξόδων την κατασκευή τάφου γενικού του προσώπου που είχε πεθάνει εκείνο το χρονικό διάστημα. Να σου πω ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαν διαψωθεί 115 περιπτώσει όπου όταν οι αξιωματικοί ε, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δείξαν στου γιατρού αν πράγματι έχουν υπογράψει αυτά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, κανεί δεν είχε αναγνωρίσει mm. την υπογραφή του. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται πιστοποιείται και μέσω τη γραφολογική εξέταση. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Ολόκληρη διαδικασία, ολόκληρο μαγαζί θα έλεγα.